μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο Βουλόπουλο το Μανώλη, στο Βουλόπουλο το Μανώλη, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σωστά για διαμαρτυρία. Ναι, μεν ήταν χέρι, επαναλαμβάνω, αλλά ήταν ακούσιο. Αλλάζουν την μπάλα της Βάρδας και ο τερματοφύλακας στο ελεύθερο, η μπαλιά στο Χριστόπουλο, το Χρήστο. Offside πολύ σωστά δίνει ο κύριος Μαντάς στον Τσέλο, ο οποίος είχε μείνει πίσω λόγω χτυπήματος. Κουτσένει λίγο, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα. Δεξιά από τον τερματοφύλακα της Βάρδας για τον συμπαίκτη, αυτός προσπαθεί να γεμίσει, αλλά εκεί είναι ο Χριστόπουλος, ο οποίος πιάνει τυφλή κεφαλιά, απόκρουση θα έλεγα, και η μπάλα είναι πλάγιο out. Το φύλακα στο κέντρο της άμυνας όπου ήταν ο Σάμαρης. Ξανά η μπάλα στο Σάμαρη από απόκριση των αμυντικών του Ηλιακού. Κερδίζει τη θαυμάσια την μπάλα από τον Γαλάνη. Προσπαθεί να βρει το συμπαίκτη, αλλά εκεί παρεμβάλλεται ο Χριστόπουλος ο Γεράσιμος. Τυφλή παλιά και σε αυτόν για τον Αγγελόπουλο, ο οποίος δεν βρήκε το κεφάλι. Και βγήκε και ο Γιαννακάρης πάρα πολύ σωστά. Έδωσε την μπάλα στον Γουλόπουλο, ο οποίος την έχασε. Και τώρα επιτίθεται η Βάρδα. Παλιά για τον Αγγελόπουλο, αυτός προσπαθεί να περάσει την μπάλα αριστερά για να του ξανακοιμήσει και τελικά έχουμε πλάγι out υπέρ του Ηλιακού. Ενώ ακούτε τι γίνεται στις κερκίδες. Πλάγι out με τον Θεοδωρέλο. Στο Γουλόπουλο, αυτός με μία δεξιά για τον Λαγογιάννη. Ο Λαγογιάννης πηδάει θαυμάσια, κλέβει θαυμάσια την μπάλα, αλλά εκεί βρίσκεται αμυντικός της Βάρδας, ο οποίος αποκρούει τυφλά, δίνει την μπάλα στο Τσέλο και εδώ έχουμε. Και εδώ έχουμε πλάγιο. Συγγνώμη, έχουμε φάουλ, το οποίο έδωσε ο κύριος Αστερής, ενώ η μπάλα είναι πλάγια. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα έπρεπε να δώσει και μια κίτρινη κάρτα στον παίχτη αυτών της Βάρδας, που αν δεν κάνω λάθος είναι ο Φωτόπουλος. Ναι, είναι ο Φωτόπουλος. Πράγματι, τον παρατηρεί ο κύριος Αστερής. Στο φάουλ ο Χριστόπουλος ο Χρήστος. Ετοιμάζεται. Γεμίζει. Θαυμάσια, πετάγεται το κουρί εκεί με τον τερματοφύλακα. Χάνουν και οι δυο την μπάλα. Αποκλίνουν όπως οι αμυντικοί του ΠΑΟ Βάρδας. Προσπαθούν να γεμίσουν. Εκεί ήταν ο Κυριακίδης, ο οποίος προσπάθησε να γεμίσει. Τελικά η μπάλα έφτασε στο Χριστόπουλο το Γεράσιμο. Και τώρα βρίσκεται στο κέντρο από τους παίκτες του ΠΑΟ Βάρδας. Μια τυφλή παλιά, θα έλεγα, στο κέντρο της άμυνας του Ηλιακού. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μπάλα στο Γιαρακάρα. Ο Γιαρακάρης όπως την μπάλα και στην άμυνα της Βάρδας, ενώ βλέπετε μονομαχία μεταξύ του Κουρί και του Αγγελόπουλου. Η μπάλα βρίσκεται στον παίκτη της Βάρδας, ο οποίος έχασε τη μονομαχία από τον Χριστόπουλο. Το Χρήστο προσπαθεί, έδωσε στον Κυριακή και αυτός προσπάθησε να βρει τον Ιακωβάκη. Η μπάλα από πλάγι ως τον Ιακωβάκη, αυτός ανάποδο για τον Λαγογιάννη, πηδάει, αλλά χάνει την κεφαλιά. Τελικά κλέβει ο Γαλάνης την μπάλα, ο οποίος ήταν επιπληστικά out. Έχουμε και λίγες κουβέντες για τον αγώνα. Πιστεύω ότι είναι το παιχνίδι ισορροπημένο, βέβαια με περισσότερες επιθέσεις του Ηλιακού, αλλά αυτό δεν σημαίνει υπεροχή, γιατί ο Ηλιακός δεν βάζει την μπάλα κάτω όπως θα έπρεπε να έχει κάνει τόση ώρα και έχει παρασυρθεί από το παιχνίδι της Βάρδας, η οποία πιστεύω ότι στο ψηλό παιχνίδι είναι καλύτερη. Τουλάχιστον έτσι έχουν δείξει μέχρι τώρα. Ξαναγυρνάμε στον αγώνα. Κεφαλιά από τον Αγγελόπουλο στον Γαλάνη. Αυτός τυφλή παλιά απόκρουση πήγε στην άμυνα της Βάρδας και έχουμε ένα πλάγιο out υπέρ της Βάρδας. Το πλάγιο χτυπήθηκε. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ηλιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω και μέχρι στιγμής δεν έχω δει κανένα να το κάνει. Ενώ βλέπετε μια μονομαχία του Ιακωβάκη με τον αντιπαλό του, τελικά χάνει ο Ιακωβάκης στην μπάλα. Εκεί έρχεται ο Λαγογιάννης, ο οποίος καθαρίζει στην ποδοσφαιρική γλώσσα τη φάση και έτσι έχουμε φάουλ από τον Λαγογιάννη. Το φάουλ χτυπήθηκε, απέκρουσε ο Γαλάνης, γίνει παλιά για τον Λαγογιάννη, ο Λαγογιάννης στο Τσέλο και κερδίζουμε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Το φάουλ από τον Γουλόπουλο και η μπάλα out. Το ελεύθερο χτυπήθηκε, η μπάλα στον Αγγελόπουλο, κλέβει ο Θοδωρέλος στα θαυμάσια. Από εκεί στο Τσέλο, ο Τσέλος δεξιά για τον Γουλόπουλο. Βαθιά παλιά του Γουλόπουλου για τον Ιακωβάκη, παρεμβάλλεται θαυμάσια ο αμυντικός της Βάρδας και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Πλάγιο out αριστερά όπως επιτίθεται ο Ηλιακός με τον Γαλάνη.
Όχι, αφήνει την μπάλα για τον Κυριακίδη. Το πλάγιο χτυπήθηκε, η μπάλα στον Ιακωβάκη, από εκεί σέντρα στον Γαλάνη, θαυμάσια. Τρίπλες του Γαλάνη μέσα στην περιοχή, δίνει θαυμάσια στον Λαγογιάννη. Αυτό σουτάρει, αλλά άσχημο το σουτ και βγαίνει ο τερματοφύλακας της Βάρδας και κοντρολάρει, μαζεύει θαυμάσια την μπάλα. Πιστεύω ότι αν του Λαγογιάννη του έπιανε το σουτ, πρέπει να είχε σκοράρει ο Λιακός αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, ξανασυνεχίζουμε. Το ελεύθερο χτυπήθηκε, η παλιά στο κέντρο, όπου βρίσκεται μόνο ο Αγγουλόπουλος. Δίνει θαυμάσια παλιά ο Γαλάνης για τον Τζέλο. Ο Τζέλος γεμίζει με μία για τον Λαγογιάννη. Ο Λαγογιάννης αποκλειστή γωνία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ. Ένα θαυμάσιο γκολ. Ενώ βλέπετε τους παγκυρισμούς των παιχτών μας, ένα θαυμάσιο γκολ από την κλειστή γωνία του Λαγογιάννη. Βλέπετε τι γίνεται, παρακολουθείτε και ακούτε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ακόμα ότι είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς τέτοιες ατμόσφαιρες που συμβαίνουν μόνο στα βραζιλιάνικα γήπεδα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ιακωβάκη να κλέβει την μπάλα και να αποκρούει τυφλά στον αμυντικό του ΠΑΟ Βάρδας. Αυτό ψάχνει για τον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος προσπαθεί να με τα κουνάκια να βρει κάποιο συμπαίκτη του, αλλά δεν έχει τίποτα. Ενώ βλέπω ένα ποδοσφαιριστή της ΠΑΟ Βάρδας απλωμένο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν είδα τι έγινε για να σας το πω. Τον είδα ξαφνικά κάτω, τέλος πάντων. Σηκώθηκε, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Αγγελόπουλος έχει κερδίσει ένα φάουλ αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟ Βάρδας. Είναι έτοιμοι να το σουτάρουνε. Το σουτάρουνε και μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα ο Γερακάρης. Έτοιμος ο Γερακάρης το σουτ. Σουτάρει μπάλα σε αμυντικό από εκεί στον Αγγελόπουλο, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Θοδωρέλο. Το φάουλ δεν χτυπήθηκε, γιατί ο κύριος διαιτητής θέλει να χτυπηθεί από εκεί που έγινε ακριβώς. Πολύ σωστά. Ο γράψα στο φάουλ, βαθιά παλιά και πετάγεται ο Γερακάρης και μαζεύει την μπάλα. Από εκεί για τον Λαγογιάννη, ο Λαγογιάννης προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν τα καταφέρνει. Ήταν μια φάση πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσε κάλλιστα να, εάν ο Λαγογιάννης ήταν λίγο τυχερός, να έχει στοιχήσει στον ΠΑΟ Βάρδας ένα δεύτερο γκολ, διότι πλέον ήταν μόνος του. Εν πάση περιπτώσει, το φάουλ είναι αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηλιακός. Ο μακρύς, θαυμάσιο σου του Χρήστου από αυτά που... το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα στο κέντρο της άμυνας. Πεταχθήκαν δύο δικοί μας, έσανε την μπάλα και έχουμε ένα πλάγιο out από κακή μεταβίβαση του παίκτη της Βάρδας. Το πλάγιο ο Τσέλος, ναι, ψάχνει να βρει τον Ιακωβάκη και είναι φάουλ που κερδίζει ο Ιακωβάκης από το προσωπικό του αντίπαλο. Αλλά είναι ο κύριος Μαντάς εκεί, το φάουλ έγινε από πίσω, δεν φαίνονταν, τον χτυπούσε ο προσωπικός του αντίπαλος, αλλά ο κύριος Μαντάς το είδε και έδωσε φάουλ. Φάουλ λοιπόν δεξιά με τον Τζέλο. Αυτός άσχημο θα έλεγα. Τελικά η μπέλα πέρασε, έγινε και έγινε γκολ! Γκολ! Όχι, όχι. Όχι, έχει ακυρώσει ο κύριος Μαντάς, ναι, ναι, είναι ακυρωμένο. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον έχει προηγηθεί φάουλ κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι σίγουρος. Να δω και θα... Ναι, έχει προηγηθεί φάουλ. Βεβαίως έχει προηγηθεί φάουλ ή offside, δεν είμαι σίγουρος. Σε πάση περιπτώσει, ή φάουλ ή offside. Τέλος πάντων χτυπήθηκε, απόκριση ο Μακρύς. Η μπάλα πήγε στους αντιπάλους, οι οποίοι πιστεύω ότι μάλλον τα έχουν χαμένα. Βγάλανε για δεύτερη φορά την μπάλα ψυχολόγοι τα έξω. Πλάγιο, πλάγιο με τον Τζέλο. Δεξιά για το Μακρύ, αυτός κοντρολάρει την μπάλα, προσπαθεί να σουτάρει, γίνεται κόντρα και ο κύριος Αστερής δίνει αμέσως το φάουλ. Φάουλ με τον Κουρί, ο Κουρί στο Τζέλο. Αυτός ψάχνει να βρει, προσπαθεί να περάσει το Σάμαρη, αλλά δεν τα καταφέρνει και γίνεται ένα πέρασμα και ένα φάουλ
Ο Κουρίς έπιασε το Σάμαρι. Ο κύριος Δίτης έδωσε το φάουλ αμέσως. Ο Σάμαρις είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δύσκολα μπορεί να τον επεράσει κανείς και να τον αντιμετωπίσει ακόμα. Το φάουλ χτυπιέται από το Γράψα. Ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτου. Ήσαν δύο, αλλά τελικά παρενέβη ο Κουρίς και έβγαλε την μπάλα πλάι out, όπως είδατε κι εσείς. Πλάι out δεξιά, περίπου στο ύψος του corner. Χτυπιέται, νομίζω ότι είναι αλλαγή. Μπάλα στο Σάμαρι. Ο Σάμαρις ψάχνει να βρει τον Αγγελόπουλο, αλλά παρεμβάλλεται ο Θεοδωρέλος. Η μπάλα πήγε στο Γράψα. Ο Γράψας αριστερά στο συμπαίκτη. Μπάλα πάει out. Out, όπως δίνει και ο κύριος Τσάμι στο βάθος, ναι. Την μπάλα μαζεύει ο Γερακάρης. Ενώ πρέπει να πλάγει ο out που έχει κερδίσει η Βάρδα. Χτυπιέται η μπάλα στο Σάμαρι. Περνάει ωραία το Χριστόπουλο. Αυτός έρχεται από πίσω και του κλέβει την μπάλα. Ξανακλέβει ο Σάμαρις. Μονομαχίες ωραίες. Έλεγα και προηγούμενα ο Σάμαρις είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά αυτή τη στιγμή έκανε φοβερό λάθος. Έδωσε μπροστά την μπάλα διαγώνια αριστερά. Δεν την κατάλαβε ο συμπαίκτης και πήγε out. Πλάγιο out για τον Ηλιακό. Από το Χριστόπουλο το Γεράσιμο, συγγνώμη, πίσω στο Γερακάρη. Ο Γερακάρης κρατάει την μπάλα. Την παίρνει τώρα, ετοιμάζεται να σουτάρει. Σουτάρει. Πολύ κάτω από το κέντρο στην επίθεση του Ηλιακού και τυφλή απόκριση πλάγιο out που έχει κερδίσει ο Ηλιακός, οπότε δείτε και εσείς. Πλάγιο out που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Θεοδωρέλος. Το χτυπάει, ψάχνει για τον Ιακωβάκη, αυτός ξαναδίνει στον Θεοδωρέλο. Ο Θεοδωρέλος προσπαθεί να γεμίσει, κακή σέντρα, η μπάλα στον αμυντικό του Πάου Βάρδας, απόκρουσε τυφλά ο Χριστόπουλος, εκεί γίνεται μοναχία Σάμαρη Γαλάνη. Κερδίζει την μπάλα ο Σάμαρης, την κρατάει πάρα πολύ ωραία στα πόδια του, ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτου, βρίσκει αριστερά. Και αυτός κάνει σέντρα, την οποία χάνει από τον Λαγογιάννη και η μπάλα. Τα έχουν χάσει λίγο οι παίκτες της Βάρδας. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουν αυτά τα πράγματα. Πίστευα ότι θα ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά πιστεύω ότι δεν ξέρω, ίσως να περνάει να είναι το track από τον goal που δεχτήκανε. Πλάγιο out έχουμε από πλευράς Ηλιακού. Το χτυπάει η Βάρδα, η μπάλα στον Αγγελόπουλο, αυτός με το προσωπικό του αντίθετο τον Θοδωρέλο, τον εμαρκάρει από πίσω, η μπάλα στο Σάμερ, προσπαθεί να την κλέψει ο Χριστόπουλος, δεν γίνεται τίποτα. Η μπάλα πάλι στον Αγγελόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του, δεξιά, αλλά εκεί παραμβάλλεται ο Κυριακίδης, ο οποίος διώνει την μπάλα με το δεξί. Παίζεται, λέει ο κύριος Αστερής, δεν είναι τίποτα, διαμαρτύρησαν μάλλον για offside. Μπάση περιπτώσει η μπάλα έφτασε στο Φωτόπουλο. Και πάλι στο Φωτόπουλο από το συμπαίκτη του, αυτός συρτά στο Γράψα. Ο Γράψας γεμίζει για το κέντρο της άμυνας του Ηλιακού. Πετάγεται ο Κυριακίδης και διώνει την μπάλα ωραία. Παρεμβάλλεται ο Γράψας, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, δεν τα κατόρθωσε. Η μπάλα πήγε αριστερά και εκεί ο Κυριακίδης παρεχώρησε πλάγιο out. Πλάγιο out αριστερά, όπως επιτίθεται η Βάρδα. Είναι έτοιμο να χτυπηθεί, χτυπιέται. Έγινε φάουλ από τον Κυριακίδη. Σωστά το έδωσε ο κύριος Αστερής, διότι έκανε ψαράκι πάνω στο πόδι του αντιπάλου και είναι επικίνδυνο. Είναι ακριβώς επάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, 2 μέτρα από τη γωνία. Χτυπήθηκε γρήγορα από τον Γράψα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει, θα έλεγα, το Γερακάρη στη γλώσσα, αλλά είχαμε φάουλ στο Γερακάρη, το οποίο έδωσε αμέσως ο κύριος Αστερής. Ενώ βλέπουμε κάποιες διαμαρτυρίες των παιχτών του Ηλιακού και συγκεκριμένα του Κυριακίδη, τον οποίο αποθήσαν οι συμπαίκτες του. Δεν μπορώ να δω ακριβώς τι έχει συμβεί, πόσο χτυπημένος είναι ο Γερακάρης. Επανερχόμεθα στο αγωνιστικό χώρο, συγγνώμη, αλλά ήμουν όρθιος. Μια βαθιά παλιά έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα της Βάρδας, ο οποίος σουτάρει για το κέντρο, εκεί παρεμβάλλει το Γαλάνης.
Κακό κοντρόλ. Πούτε κοντρόλ, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων πήγε στον Χριστόπουλο. Αυτός με κεφαλιά γεμίζει για τον Λαγογιάννη. Ο Λαγογιάννης θα τρολάρει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπέκτη. Περνάει ωραία την μπάλα για τον Ιακωβάκη, που είναι όμως offside. Offside που σημειώνει πολύ σωστά ο κύριος Μαντάς. Εκτυπήθηκε γρήγορα η μπάλα στον Γράψα. Ο Γράψας με μία στο Σάμαρι στο κέντρο που είναι μόνος του. Έρχεται ο Μάκης ο Μακρύς να του κλέψει την μπάλα. Συγγνώμη ο Χριστόπουλος, αλλά τελικά παρεμβάλλεται ο Γαλάνης και κερδίζει και φάουλ από το Σάμαρι. Φάουλ τυπήθηκε. Η παλιά προς τον Γαλάνη. Αυτός προσπαθεί άσχημα να περάσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Του κλέβει ο αντιπαλός του. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη, αλλά εκεί παρεμβάλλεται ο Κυριακίδης. Δεν είναι τίποτα, λέει ο κύριος παίκτη. Τέλος πάντων, η μπάλα έφτασε στον Χριστόπουλο τον Χρήστο. Από εκεί στον Γουλόπουλο. Άσχημη παλιά του Μανώλη και η μπάλα στον αντίπαλο. Την μπάλα την έχουν αυτή. Η της Βάρδας γεμίζει για το κέντρο που δεν υπάρχει κανείς. Τέλος πάντων, προκύπτει ο Γαλάνης με μία για τον Ιακωβάκη. Νομίζω ότι είναι δύσκολη η παλιά για τον Άρη. Μπορεί να είναι γρήγορος και του κάνει κεφάλαιο ο αντιπαλός του, το οποίο δεν το δίνει ο κύριος Αστερής. Αυτός είναι διαιτητής. Κατά τη γνώμη μου, πάντα που είναι υποκειμενική, ήταν φάουλο. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα πλάγιο στη γωνία του κόρε που δείχνει ο κύριος Μαντάς. Κύριος Μαντάς επιμένει να χτυπηθεί το πλάγιο στη γωνία. Χτυπιέται. Παρεμβάλλεται ο Χριστόπουλος και μαρκάρει από πίσω. Είναι φάουλο σωστά. Χτυπήθηκε πίσω στον τερματοφυλακά του. Αυτός γρήγορα γεμίζει στο κέντρο. Εκεί πετάγεται ο Χριστόπουλος με το Σάμαρη. Κερδίζει την κεφαλιά ο Σάμαρης. Πάει μπάλα δεξιά. Παρεμβάλλεται ο Αγγελόπουλος με κεφαλιά. Βρίσκει τον συμπαίκτο. Αυτός προσπαθεί να περάσει την μπάλα πίσω. Αλλά εκεί θαυμάσια έκοψε ο Κουρίς ο Δημήτρης. Η μπάλα στο Γαλάνη. Από το Γαλάνη στο Τσέλο. Ο Τσέλος προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει. Και κερδίζει όμως ένα πλάγιο. Με μία στον Γουλόπουλο, ο οποίος κάνει το κοντρόλ και την μπάλα. Από εκεί στο Χριστόπουλο, στο Γαλάνη, αυτός με μία πάλι για τον Τζέλο. Πολύ ωραία, όπως λέγαμε, πάλι την μπάλα κάτω. Θαυμάσια παλιά για τον Ιακωβάκη, αυτός γεμίζει με μία. Πετάγεται τον Γουλόπουλο, δεν τα καταφέρνει. Μπερδεύονται οι αμυντικοί, χάνουν την μπάλα, αλλά ο Γουλόπουλος δεν μπορούσε να δει που είναι και έτσι έχουμε κόρνερ. Κόρνερ αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηλιακός. Και βλέπω τον Χρήστο τον Χριστόπουλο να πηγαίνει να το χτυπήσει, ενώ ακούτε πίσω μου τους φιλάθλους και τις κόρνες τους. Στείνεται η μπάλα. Έτοιμος ο Χριστόπουλος. Σουτάρει. Πολύ ωραίο το κόρνερ. Ψάχνει για τον Γκουρί, ο οποίος άφησε την μπάλα, πήγε στον Ιακωβάκη. Ανάποδο ψαλίδι, σέντρα του Ιακωβάκη. Η μπάλα πάλι στον Χριστόπουλο. Ετοιμάζεται να κάνει το σουτ, το κάνει και η μπάλα out. Το δεύτερο χτυπήθηκε. Η μπάλα στον Γαλάνη. Ο Γαλάνης στον Χριστόπουλο τον Χρήστο. Τυφλή παλιά και απόκρουση από το Φωτόπουλο. Ψάχνει να βρει κάποιο συμπέκτου. Εκεί παρεμβάλλεται ο Χριστόπουλος ο Γεράσιμος. Αποκρύει, βρίσκει ο Γράψας. Ο Γράψας με μία. Του αποκρύει ο Θεοδωρόλος. Τυφλή απόκρουση και έχουμε φάουλ. Και έχουμε φάουλ. Πολύ σωστά από τον Χριστό. Από τον Χριστόπουλο τον Χρήστο. Το οποίο δίνει αμέσως ο κύριος Αστερής. Ο Αγγελόπουλος στο φάουλ. Κοιτάει να βρει κάποιον, ψάχνει το Σάμαρι. Αλλά έξυπνα ο Τσέλος τον είχε αντιληφθεί, απέκρουσε. Η μπάλα προσπάθησε να πάει στον Ιακωβάκη, δεν τα κατάφερε. Έχασε την μπάλα από τον αντιπαλό του. Κερδίζει ο Χριστόπουλος μια πολύ έξυπνη παλιά, έδωσε στον Γαλάνη. Ο Γαλάνης περνάει την μπάλα, θαυμάσια αριστερά εκεί που κινείται. Ο Λαγογιάννης σεντράρει για τον Γουλόπουλο, αλλά εκεί βρίσκεται μόνος του ο αμυντικός της Βάρδας, ο οποίος απόκρισε η μπάλα από κόντρες, έφτασε τελικά σε κάποιο παίκτη του Βάρδας και έχουμε μια τυφλή απόκριση του Αλέξη, η οποία απόκριση αυτή κατέληξε να πάει η μπάλα out. Ο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, παρεχώρησε ο Χρήστος ο Χριστόπουλος. Έτοιμοι παίκτες να το χτυπήσουν της Βάρδας. Το χτυπούν. Ψάχνουν για τον Αγγελόπουλο. Ωραία παλιά
Θαυμάσια παλιά. Και σέντρα του Αγγελόπουλου. Πετάχτηκε ένας επιθετικός της Βάρδας. Πολύ θαυμάσια. Αλλά δεν κατόρθωσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Και βλέπω τον κύριο Αστερή να έχει δώσει φάουλ στη δεύτερη προσπάθεια του παίκτη να προωθήσει την μπάλα προς τα δίκτυα. Φάουλ που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Κουρίς. Τελικά το χτυπάει ο Γερακάρης στον Γαλάνη. Τρίπλες του Αλέκου. Τελικά χάνει την μπάλα. Δεξιά επιτίθεται η Βάρδα. Σέντρα. Θαυμάσια. Και ένα πολύ ωραίο έξυπνο σουτ. Επέρασε ελάχιστα άοντα το οριζόντιο δοκάρι του Γερακάρη. Επανερχόμεθα. Εχτυπήθηκε το out. Βαθιά παλιά του Κουρί, αλλά εκεί βρίσκεται μόνος του ο αμυντικός της Βάρδας. Ωραία συρτή παλιά για τον Αγγελόπουλο. Αυτός προσπαθεί να ξεφύγει από τον προσωπικό του αντίπαλο. Το Θεοδρόλο ξεφεύγει τελικά, δίνει δεξιά όπως επιτίθεται η Βάρδα. Κρατάει την μπάλα της Βάρδας, τελικά τη χάνει παρέμβαση του Χριστόπουλου. Θαυμάσια βαθιά παλιά του Λαγογιάννη, εκεί κινείται ο Ιακωβάκης. Προσπαθεί να κλέψει την μπάλα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους του, δεν τα καταφέρνει. Και έτσι την μπάλα έχουν της Βάρδας που παίζουν πάρα πολύ ωραία. Έχουν βάλει την μπάλα κάτω τώρα, πάνε μια παλιά. Του Ιακωβάκη χτυπάει τον αντίπαλο και την παίρνει ο Γουλόπουλος. Ο Γουλόπουλος έχει την μπάλα, την κρατάει, προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη. Θαυμάσια αριστερά στον Ιακωβάκη. Αυτός παίρνει την μπάλα, την κοντρολάρει. Προσπαθεί, βγαίνει θαυμάσια ο τερματοφύλακας της Βάρδας και γλιτώνει το τέρμα του από βέβαια παραβίαση. Εκτυπήθηκε γρήγορα το δεύτερο. Η μπάλα της Βάρδας την έχει ο Γράψας. Ο Γράψας προσπαθεί να βρει το